Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σκλάβ και επιστρέψαμε για ακόμα ένα επεισόδιο του My Team Career Mode με την ομάδα της Audi. Σήμερα είμαστε στο Μεξικό, μια αγαπημένη πίστα στην οποία παραδοσιακά τα πάμε καλά και θέλουμε να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις μετά από το προηγούμενο επεισόδιο, το οποίο μας βγήκε λίγο ξινό θα έλεγα, ήταν λίγο άτυχοι αγώνες. Αλλά όπως και να έχει, είμαστε στο Μεξικό, όλα είναι εντελώς διαφορετικά. Βλέπετε, κάναμε ένα 16-4 με δύο προσπάθειες με την medium και τώρα θα δούμε τον ταχύτερο γύρο της εβδομάδας. Ξεκινάμε τον γύρο μας με τη soft, μια τεράστια ευθεία κίνησης τερματισμού όπου θα απεχτούει πολύ στη slipstream σε όλο τον αγώνα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πριν τα 100 δυνατά στα φρένα, κατεβάζουμε σε τρίτη ταχύτητα. Θέλουμε να χτυπήσουμε όλα τα apex στις στροφές εδώ πέρα. Ακόμα και να τα καβαλήσουμε μπορούμε, αλλά δεν διαλέγουμε να το κάνουμε για να μην ρισκάρουμε κάποια ζημιά. DRS για την δεύτερη ζώνη από τις 3. Στα 100 ξανά φρένα, κατεβάζουμε σε τρίτη ταχύτητα. Πολύ ωραία apex εδώ. Γενικά είναι ένας δυνατός γύρος μέχρι στιγμής στο πρώτο sector. Εδώ τρίτη ταχύτητα και φτάνουμε στα εσάκια, ένα πολύ τεχνικό δεύτερο sector που απαιτεί υψηλά skills θα έλεγα. Έκτη ταχύτητα, μένουμε σε έκτη και χτυπάμε ξανά όλα τα apex, οριακότατα περάσματα και για να δούμε τι έχουμε βρει. 1,2 δευτερόλεπτα, φρένα μόλις αρχίζει το curb, μένουμε σε τετάρτη ταχύτητα για την έξοδο μόλις αρχίζει το curb. Ξανά δυνατά στα φρένα, δευτέρα ταχύτητα, short shift σε τρίτη και ερχόμαστε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τον γύρο μετά το μαύρο κουτί από τα αριστερά φρένα. Τρίτη ταχύτητα στην έξοδο, short shift σε τετάρτη, μένουμε στο εσωτερικό της πίστας και κάνουμε το 1.14.6, το οποίο στο τιμόνι δείχνει ότι είμαστε 15η και πράγματι είμαστε στην επόμενη φάση των προκριματικών. Πάρα μα πάρα πολύ δυνατός γύρος, ίσως και από τους καλύτερους που έχουμε κάνει στην συγκεκριμένη πίστα. 14.6 δείχνει ότι το μονοθέσιο έχει πράγματα να δώσει. Ο Ζου είναι εκτός διαδικασίας με 15-4, του έχουμε ρίξει 8 δέκατα. Οπότε πάμε στο Q2 όπου δεν θα πιέσουμε πάρα πολύ. Θα βγούμε με έναν γύρο, για ένα γύρο με τη χρησιμοποιημένη soft που βάλαμε στο Q1, γιατί δεν σκοπεύουμε να περάσουμε στο Q3 φυσικά. Δεν έχουμε και το ρυθμό να το κάνουμε. Θα μείνουμε λοιπόν εκτός Q2 στην 16η θέση, αλλά είναι μια πίστα το Μεξικό που αναμένονται πολλά grid penalties. Πάμε στον αγώνα. Here we go then. It's time to race in Mexico City, a place which gave Honda their first ever victory back in 1965. American Richie Ginther won from third on the grid. And what of the Honda-powered cars this year? Well, Red Bull have been going strong here in recent seasons, so can they keep that record going today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6-mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, with Charles Leclerc alongside. Looking down the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Fernando Alonso, and Vettel, Bottas, Stroll, Ocon and Antonio Giovinazzi, Jones, Raikkonen, George Russell and Joe Gasly. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Mazepin, Daniel Ricciardo and Yuki Tsunoda. They've taken a grid penalty. Latifi, Mick Schumacher, Verstappen and Lando Norris starts from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Στο grid λοιπόν για το μεξικανικό Grand Prix βλέπετε ξεκινάμε 5 θέσεις πιο μπροστά από ότι θα ξεκινάγαμε κανονικά και η στρατηγική είναι soft, medium, soft από ό,τι φαίνεται. Κατεβάζουμε και τα καύσιμα στα 36,5 κιλά, έχουμε fuel efficiency που σημαίνει ότι θα μας φτάσουν. Το AI πάει σίγουρα για 2 stop και εδώ θα ποντάρουμε σε μια διαφορετική στρατηγική απέναντι στο AI. Άμα δούμε ότι η φθορά μας βγαίνει, θα πάμε για ένα stop, soft, medium μέχρι τέλος και
θα πρέπει να έχουμε τον ρυθμό για να μπορέσουμε να μείνουμε μπροστά από τους υπόλοιπους. Όλα έτοιμα για τον 19ο, αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω 19ο γύρο του φετινού πρωταθλήματος. Απομένει Βραζιλία, Αυστραλία, Σαουδική Αραβία και Άμπου Ντάμπι για το πέσιμο της αυλαίας και την ολοκλήρωση ουσιαστικά του My Team. Όλα έτοιμα. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο κόκκινο φως. Σβήνουνε και έχουμε κίνηση, έχουμε φύγει πολύ καλά, αλλά θέλουμε να κάψουμε κατευθείαν το overtake μπάς και μπορούμε να περάσουμε τον Οκόν. Θέλουμε να πάμε στη δεξιά πλευρά της πίστας, αλλά έχουμε τον Τζιοβινάτσι δίπλα μας και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε θα μείνουμε από την εξωτερική. Κόβεται λίγο το recording, αλλά στα φρένα εδώ θα περάσουμε εκτός πίστας τον Τζιοβινάτσι, που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε την θέση πίσω. Και μπροστά θα δείτε, ο Αλόνσο έχει μια επαφή με τον Σάιντ και θα φρενάρουν όλοι. Ακουμπάμε πίσω στον Οκόν. Ευτυχώς δεν υπάρχει ζημιά, αλλά χάνουμε την θέση που είχαμε κερδίσει από τον Τζιοβινάτσι και θα μας περάσει και ο Γιούκι Τσουνόντα και θέλουμε να βουτήξουμε στην εσωτερική γιατί έχει τη medium. Να δούμε αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε. Δεν μας αφήνει καθόλου χώρο και παίρνουμε και warning. Θα τον περάσουμε τώρα από την εξωτερική και θέλουμε να περάσουμε και τους υπόλοιπους που καθυστερούν πάρα πολύ μπροστά. Μια Ferrari πρέπει να έχει ζημιά. Άμα πάτε πίσω στο βίντεο θα δείτε ότι είχε επαφή ο Αλόνσο με τον Σάινθ και ένας από τους δύο έχει σίγουρα ζημιά. Καθυστέρησε όλο τον grid αυτό και ο Μπότας μπροστά ή ο Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον έχει ξεφύγει για τα καλά. Έχουμε καλύτερη έξοδο εδώ από τον Τζιοβινάτσι και θα κάψουμε κατευθείαν το ERS. Θέλουμε να περάσουμε από την εσωτερική γιατί έχει και τη medium. Θα το καταφέρουμε νομίζω στα φρένα. Πολύ εύκολο προσπέρασμα. Επόμενο στόχο ο Lance Stroll, ο οποίο μόλι έχασε τη θέση του από τον Βάλτερη Μπότας. Έχει τη hard γόμα. Δεν ξέρω γιατί ξεκίνησε με την hard. Λογικά πάει για ένα στόχο ο Stroll, αλλά θα χάσει πάρα πολύ χρόνο. Μέχρι και θέσεις βασικά μέχρι να κάνει την αλλαγή του. Πολύ κακή επιλογή να ξεκινήσει με την hard. Εμείς βάλαμε τη soft για να μπορέσουμε να μείνουμε κοντά στους πρώτους και να έχουμε DRS για να μας τραβήξουν και με όλο το overtake για να περάσουμε τον Καναδός και θα τα καταφέρουμε στα φρένα. Επόμενος στόχος ο Βάλτερη Μπότας. Φαντάζει δύσκολο το προσπέρασμα, αλλά βέβαια έχουμε τον Σάινθ μπροστά, ο οποίος έχει ζημιά και καθυστερεί όλους τους υπόλοιπους. Θα πάμε στον τρίτο γύρο τώρα για να δούμε τι γίνεται. Έχει χάσει έδαφος από τους μπροστά ο Σάινθ και έχει δημιουργήσει ένα τρενάκι 5 ατόμων. Ο Οκόν πίσω στα 2,8 έχει περάσει και αυτό τον Στρόλ με τη σειρά του. Ο Φέτελ θέλει να περάσει τον Σάινθ για να ανοίξει διαφορά από τον Πέρες και τον Μπότας. Να δούμε αν η Άστον Μάρτιν έχει κάτι διαφορετικό να δώσει σε αυτόν τον αγώνα. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι στρατηγικές θα ακολουθήσουν όλοι οι πιλότοι. Και έχει φυσικά 36 γύρους, πάρα πολύ δρόμο. Μπροστά ο Χάμιλτον κάνει πάρτι, ο Αλόνσο παραμένει στη δεύτερη θέση και τρίτος ο Σαρλ Λεκλέρκ. Δεν κάνει κάποια κίνηση εδώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Θα μείνει πίσω για την ώρα και βλέπετε μένουμε στο DRS με τα χίλια ζόρια. Στο δεύτερο σέκτορ βέβαια τα κερδίζουμε όλα και τους μειώνουμε κατά πολύ και στο τρίτο σέκτορ. Ό,τι χάνουμε στο πρώτο σέκτορ από την τελική, διότι το AI πρέπει να τρέχει με 8-8 και εμείς είμαστε στο 11-9, ό,τι χάνουμε από την τελική το κερδίζουμε στους υπόλοιπους δύο τομείς. Μένουμε στην εξωτερική του Μπότας δίπλα-δίπλα και θέλουμε να περάσουμε, αλλά φυσικά το traction του Μπότας είναι πολύ καλύτερο από την Audi. Θυμίζω, είμαστε τρίτοι από το τέλος στο R&D. Οριακά δεν έχουμε περάσει την Αλφα Ρωμαίο πλέον και βάλαμε και κάτι ψευτο upgrade στο μονοθέσιο. Έχουμε ένα major upgrade να έρχεται για την Βραζιλία. Να δούμε αν θα μπει. Δεν μας έχουν πάει τα upgrades καθόλου καλά φέτος. Όλα έχουν φεϊλάρει, δηλαδή με τη δεύτερη τα βάζουμε ό,τι upgrades βάζουμε. Τέλος πάντων, δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας, αλλά έχουμε κάνει μια πολύ καλή σεζόν μέχρι στιγμής και είμαστε στην 8η θέση. Τώρα θα κάψουμε overtake bus και μπορέσουμε να μείνουμε κοντά, αλλά βλέπετε η διαφορά ανοίγει ακόμα και με το DRS και το overtake που κάψαμε. Θα πάμε στον 6ο γύρο τώρα. Ο Sainz έχει χάσει τη θέση από τον Vettel μπροστά και εμείς μένουμε στον DRS του Bottas. Βλέπετε η φθορά είναι πάρα πολύ καλή. Κάτω από το 30% μόλις τον 7ο γύρο και ξεκινήσαμε και με 5% λόγω του Formation Lab καθώς προσπαθούσαμε να ζεστάνουμε τα ελαστικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βγάλουμε το ένα stop και νομίζω αυτό θα ακολουθήσουμε κιόλας. Να δούμε εάν θα καταφέρουμε να έχουμε την καλύτερη στρατηγική σε σύγκριση με το AI και τι θα επιλέξει να βάλει το AI τώρα, soft ή medium. Μένουμε κοντά στον Bottas και τον Perez. Ο Φέτελ προσπαθεί να ξεφύγει από τον Σάινθ, να ανοίξει μια διαφορά πάνω από το δευτερόλεπτο για να τον βγάλει από το DRS. Εδώ στο δεύτερο σέκτορ μπορεί να το κάνει αν ο Σάινθ έχει ζημιά. Και για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Λίγο δύσκολο φαντάζει γιατί υπάρχει και μια ζώνη DRS εδώ πέρα που ξανατραβάει τα μονοθέσια κοντά.
βλέπετε 7 δέκατα αργότερη από το ταχύτερο προσωπικό μας. Αυτό το σημείο νομίζω μας καθυστερεί αυτό το τρενάκι μπροστά και βλέπετε πόσο πλησιάζουμε τον Μπότας, του δίνουμε και ένα φυλάκι εδώ στο πίσω μέρος, στο διαχείρι του. Αλλά όλα καλά, φυσικά δεν μπορείς να πάθεις ζημιά σε τόσο χαμηλές ταχύτητες και τόσο μικρές επαφές. Μένουμε στην 8η θέση λοιπόν και θα προχωρήσουμε τον αγώνα μας. 30% η φθορά, 8 γύροι έχουν συμπληρωθεί μέχρι στιγμής και έχουμε ακόμα 28 γύρους ακόμα για το πέσιμο της καρός σημαίας. Έχει πολύ δρόμο και δεν έχει κάνει κανείς το pit stop του. Άμα δείτε πίσω στο minimap, ένα τεράστιο τρενάκι το οποίο οδηγεί ο Τζοβινάτσι, αν δεν κάνω λάθος, έχει δημιουργηθεί και καθυστερεί πολλούς γρήγορους οδηγούς όπως τον Νόρις και τον Max Verstappen. Ο Ρικιάρντο έχει καταφέρει να ξεφύγει από αυτό το τρενάκι και είναι στην 10η θέση. Ευτυχώς για αυτόν. Ενώ ο Γκουάνγκιζου, άμα είδατε και στον πρώτο γύρο, μπήκε στα pit μαζί με τον Γκασλί, αν βλέπω καλά, ή τον Τσουνόντα. Για να κάνουν την αλλαγή τους κι αυτοί. Είχαν κάποια ζημιά και δυστυχώς η στρατηγική τους έχει καταστραφεί πλέον. Εμείς βλέπετε μένουμε στα 3 δέκατα από τον Μπότας. Αυτό το δεύτερο σέκτορ πραγματικά μας ευνοεί απίστευτα και αυτή η ζώνη DRS ίσως είναι η καλύτερη μας ευκαιρία για προσπέρασμα εάν ο άλλος μπροστά έχει DRS και τραβιέται από άλλον οδηγό. Ξαναδίνουμε φυλάκι στον Μπότας. Δύο σερί γύρους. Βλέπετε πάει πολύ αργά στην έξοδο του σταδίου. Αλλά όλα καλά φυσικά. Μένουμε στον DRS και θα κάψουμε λίγο παραπάνω overtake. Έχουμε 90%. Τώρα θα κάψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για να δούμε αν μπορούμε να μείνουμε κοντά στον Μπότας. Και είμαστε στα 4 δέκατα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι αρκετό. Δεν φτάνει αυτό. Εφόσον ο Μπότας έχει τον DRS μπροστά, τραβιέται από τον Πέρες και ξεφεύγει από εμάς τις ευθείες. Ξανά στο δεύτερο σέκτορ θα τον μειώσουμε και θα μείνουμε on board για αυτούς τους γύρους μέχρι το AI να αρχίσει να κάνει τις αλλαγές του και να δούμε και τι θα βάλουν οι μπροστά. Ο Χάμιλτον φυσικά έχει φτιάξει μια διαφορά ασφαλείας και θα βγει αρκετά μπροστά από τους περισσότερους. Βέβαια δεν θα βγει μπροστά από εμάς. Θα βγει γύρω στα 6 με 7 δευτερόλεπτα πίσω, μπορεί και 9. Ενώ έχουμε κίτρινη σημαία πίσω και είναι μια χάς, είναι μάλλον ο Νικίτα Μαζέπιν ο οποίος θα εγκαταλείψει στις αρχές του δεύτερου σέκτορ. Εμείς μένουμε ξανά στα 3 δέκατα από τον Μπότας και κάνουμε και ταχύτερα προσωπικά περάσματα. Να δούμε πόσο έχουμε χάσει στο δεύτερο σέκτορ. 8 δέκατα, έχουμε και την επιβεβαίωση ότι ο Μαζέπιν είναι εκτός αγώνα. Και ξανά εδώ στο σημείο του κάστρου θα ξαναδώσουμε άλλο ένα φυλάκι στον Μπότας, αυτή τη φορά λίγο πιο δυνατό. Όλα καλά όμως, 3 συνεχόμενα φυλάκια, πολύ αγάπη για τον Μπότας σε αυτό το σημείο. Και ένα μικρό γλυθηματάκι στην έξοδο εδώ, αλλά όλα καλά. Μένουμε στο DRS για ακόμα μια φορά, ένα τεράστιο τρενάκι 5 ατόμων και σιγά σιγά ο Κον προσπαθεί και αυτός να το πλησιάσει. Να δούμε εάν η στρατηγική θα μας ευνοήσει. Θεωρητικά θα έχουμε διαφορά ενός pit stop από τους 4 εδώ μπροστά και μόλις βάλουμε τη medium μετά θα είμαστε πολύ πιο μπροστά από αυτούς. Θα χρωστάνε και ένα pit φυσικά, άρα θα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους και να πιέσουν ό,τι έχουν για να μας περάσουν στους τελευταίους ίσως γύρους. Πάμε ξανά από την εξωτερική του Μπότας. Έχει φυσικά καλύτερο traction, αλλά σε αυτό το σημείο τα ελαστικά του AI είναι πολύ πιο φθαρμένα από τα δικά μας, που σημαίνει ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε πιο εύκολα. Και βλέπετε μένουμε ξανά στα 3 δέκατα στην έξοδο εδώ και αμένουμε τα πρώτα pit stop από τους οδηγούς μπροστά για να δούμε πού θα μπορέσουμε και εμείς με την σειρά μας να βρεθούμε, εάν θα έχουμε την πρωτοπορία του αγώνα για κάποιους γύρους. Λογικά την έχουμε. Αυτή τη φορά δεν δίνουμε φυλάκι στον Μπότας, πολύ ωριακό βέβαια. Και ο Χάμιλτον με τον Αλόνσο και τον Λεκλέρ μπαίνουν στα pit, το ίδιο και ο Σεμπάστιαν Φέντελ μπροστά. Οι τρεις εδώ θα ξανακάτσουν για έναν γύρο έξω. Ο Χάμιλτον θα πέσει πίσω από εμάς γύρω στα 9 με 10 δευτερόλεπτα. Τώρα θα δούμε την διαφορά μόλις βγει. 8,7 μας μείωσε και λίγο. 9 δευτερόλεπτα πείτε. Και φτάνουμε τον Μπότας ξανά εδώ στο sector. Έχει ένα μικρό γλίστριμα. Απίστευτο γλίστριμα από τον Μπότας και τρομερή διόρθωση εδώ πέρα. Τι έπιασε ο Μπότας, ίσως και είναι από τα καλύτερα. Ένα από τα καλύτερα save που έχω δει να κάνει AI. Θα το δούμε και εδώ σε replay. Κοιτάξτε, εδώ πατάει υπερβολικό κέρμπ και το χάνει εντελώς το μονοθέσιο, αλλά αφήνει κατευθείαν το πόδι από το γκάζι και το διορθώνει. Πάρα πολύ ωραίο σώσιμο από τον Μπότας. Και σε αυτό το σημείο θα μπουν και οι τρεις στα pit. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ίδιο και ο Κον από πίσω και θα έχουμε τον Χάμιλτον πλέον στα 6,9, ο οποίος θα
πιέσει την φρέσκια soft που έχει και μετά θα πάει σε medium κάπου στον 24ο γύρο. Όλοι στα pit, θα έχουμε την πρωτοπορία του αγώνα μέχρι να μπούμε και εμείς να κάνουμε την αλλαγή μας κάπου στον 16ο. Λογικά στον 16ο για να τραβήξουμε 20 γύρους στην medium, 45% η φθορά στον 12ο. Και φτάνουμε στον 14ο γύρο, ο Hamilton είναι στα 5 δέκατα απόστασης και 4 δέκατα τώρα ξαναμειώνεται στα 3 δέκατα, η διαφορά είναι πάρα πολύ κοντά και θέλει να περάσει 1,5 δέκατο τώρα να δούμε και με ERS για να τον κρατήσουμε πίσω, θέλουμε να τον καθυστερήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε για, μέχρι να κάνουμε το pit stop. Αν το κρατούσαμε και πίσω και στον επόμενο γύρο θα ήταν ιδανικό για να πλησιάσει ο Αλόνσο με τον Leclerc. Ο Stroll μένει με την hard exo και καθυστερεί τους πιο πίσω, 12,5 δευτερόλεπτα η απόσταση από τον Καναδό. Και τώρα νομίζω ότι ο Lewis Hamilton θα περάσει πάρα πολύ εύκολα στην ευθεία εκείνης τερματισμού. Ασφαλώς δεν μπορεί η Audi να κάνει τίποτα με τα 11-9 φτερά που τρέχουμε και το 8-8 του AI. Οπότε θα μείνουμε πίσω. Η διαφορά με τον Alonso είναι στα 4,5 και θα μπούμε στα pit σε αυτόν τον γύρο. Οπότε θα πιέσουμε ό,τι έχουμε. Θέλουμε ένα καλό in-lap. 4 δέκατα έχουμε χάσει στο πρώτο sector και αυτή τη στιγμή κάνουμε γύρω στο 19. 3 με 19, 6. 2 δευτερόλεπτα περίπου αργότερη από το ταχύτερο προσωπικό μας, το 17-4. Ο Leclerc στα 5,2 παλεύει με τον Alonso. Πέρασε κιόλας ο Μονεγάσκος. Οπότε είναι ο δεύτερος διεκδικητής για την νίκη. Ο Hamilton φυσικά είναι το απόλυτο φαβορί και νομίζω δεν τον σταματάει τίποτα. 60% η φθορά στα soft ελαστικά μας. Όπως έλεγα, ο Hamilton είναι το φαβορί για την νίκη και με τη διαφορά που έχει χτίσει στα 7 δευτερόλεπτα από τους υπόλοιπους και τον Bottas να είναι πολύ πίσω και τον Verstappen επίσης, δύσκολα τα πράγματα για να αλλάξει κάτι. Μπαίνουμε στα pit, προσέχουμε και το όριο ταχύτητας. Hamilton ταχύτερο γύρω στο 16-4, κινείται γύρω στα 3 δευτερόλεπτα ταχύτερο από εμάς. Όπως και να έχει, θα μπούμε στα pit να βάλουμε την medium μέχρι το τέλος. Stroll και Gasly έρχονται να μας περάσουν. Ο Τσουνόντα ήταν αυτός που έκανε pit μαζί με τον Mazepin τελικά. Και θα βγούμε στην 9η θέση, όχι κάντε την 10η θέση μπροστά. Είναι ο Κον με τον Ρικιάρντο, οι οποίοι μάχονται πάρα πολύ σκληρά για την 9η και θα προχωρήσουμε μπροστά στον 18ο γύρο. Έχουμε πλησιάσει αυτό το τρενάκι, ο Verstappen πίσω στα 6 δευτερόλεπτα και αυτός δεν μπορεί να κάνει πολλά, τον καθυστέρησαν οι υπόλοιποι πιλότοι. Θα κάψουμε overtake τώρα για να μπορέσουμε να περάσουμε τον Κον εάν κάνει κάποιο λάθος. Θέλουμε να μείνουμε κοντά για το δεύτερο sector. Ο Φέτελ πάει να περάσει τον Σάινθ, όχι ο Στρόλ είναι, συγγνώμη, ο Στρόλ καθυστερεί τον Σάινθ και αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε καλύτερη έξοδο από όλους. Πάμε να περάσουμε τον Οκόν και ο Ρικιάρντο πάει από την εξωτερική, ξαναγυρνάει στην εσωτερική, κάνουμε μια μανούβρα και εμείς και ακουμπάει ο Οκόν πάνω μας, πάει και βουτάει στην εσωτερική. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα, ξαναπάμε από την εξωτερική του Οκόν και νομίζω θα περάσουμε και τους δύο σε μια στροφή. Πάρα πολύ ωραίο προσπέρασμα έχει βέβαια και την ζημιά ο Οκόν. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ πέρα. Φοβηθήκαμε με την μανούβρα του Ρικιάρντο που πήγε να περάσει τον Στρόλ και κάναμε και εμείς αριστερά, αλλά δυστυχώς ο Οκόν ακούμπησε πάνω μας. Ίσως και να είναι δικό μας το φταίξιμο, αλλά προχωράμε, όλα καλά, δεν έχουμε εμείς ζημιά και πλησιάζουμε τον Lance Stroll για να τον περάσουμε στον 20ο γύρο. Ρωτάμε και για την κατάσταση του μονοθεσίου, όλα είναι εντάξει. Ο Sainz φαίνεται να μπορεί να ξεφύγει από τον Stroll και θα βγει εκτός DRS στα 1,5 δευτερόλεπτα ανοίγει την διαφορά. Εμείς τώρα θα κάψουμε το 88% overtake που μας έχει μείνει, πάρα πολύ φυσικά, δεν καίμε καθόλου. Είναι μια πίστα που καίει πάρα πολύ DRS και εύκολα και αν πέσει κάτω από το 20% μετά δύσκολα ξαναμαζεύεις. Τώρα θα επιτεθούμε στον Lance Stroll, θα πάμε από την εσωτερική και θα τον περάσουμε πολύ εύκολα. Έρχεται και ο Ρικιάρντο πίσω να πάρει την θέση, αλλά δύσκολα θα τα καταφέρει. Μπορεί στην επόμενη ευθεία να δοκιμάσει το προσπέρασμα. Εμείς πλησιάζουμε σιγά σιγά τον Carlos Sainz και σε αυτό το σημείο να πω ότι είμαστε με δύο warning. Άρα πρέπει να προσέχουμε όλο τον υπόλοιπο αγώνα. Ένα warning το πήραμε τζάμπα από τον Yuki Tsunoda και το άλλο ήταν στο δεύτερο sector επειδή πιέσαμε λίγο παραπάνω. Ή νομίζω πρέπει να ήταν πριν μπούμε στο στάδιο το warning, μόλις τελείωσε το δεύτερο sector. Πλησιάζουμε λοιπόν τον Sainz, ο οποίος έχει σίγουρα ζημιά στο πάτωμα και στα side pods. 8 δέκατα διαφορά τον μειώσαμε, έχει φρέσκια soft, σχεδόν φρέσκια soft να θυμίσω. Και έχει πέσει πάρα πολύ η αποδοσή του μαζί με την soft και τη ζημιά που έχει.
Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σταθεί εμπόδιο. Κάνουμε και ταχύτερα προσωπικά περάσματα. Να δούμε τι γύρο θα γράψουμε τώρα. Ερχόμαστε από το στάδιο και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά τον 20ο γύρο. Ο Σάινθ στα 7 δέκατα. Θα κάψουμε overtake. Έχουμε 80%. 1.17.4 για ένα χιλιοστό δεν βελτιώνουμε τον ταχύτερο προσωπικό μας γύρο. Ο Λεκλέρ με τον Αλόνσο στα πιτ να βάλουν την medium μέχρι το τέλος. Και εμείς πιέζουμε τον Κάρλος Σάινθ για την πέμπτη θέση μπροστά ο Φέτελ στα 3.1. Έχουμε καλύτερη έξοδο από τον Σάινθ και θα δοκιμάσουμε να κάψουμε overtake. Και με τη βοήθεια του DRS θα πάμε από την εξωτερική να περάσουμε τον Ισπανό, ο οποίος έχει ζημιά από τον πρώτο γύρο. Και πολύ εύκολα είμαστε στην πέμπτη θέση, του αφήνουμε και χώρο άμα θέλει να αμυνθεί στην εξωτερική, αλλά δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Είμαστε στην πέμπτη θέση και θα πάμε πιο μπροστά τώρα στον 23ο γύρο. Ο Μπότας με τον Χάμιλτον μπροστά παλεύουν και είναι δίπλα-δίπλα με τον Φέτερ στην τρίτη θέση. Ο Μπότας κάνει αλλαξιές με τον Χάμιλτον και έχουμε κίτρινη σημαία, κάτι έχει γίνει μπροστά και είναι ο Μπότας ο οποίος πάει πάρα πολύ αργά. Για να δούμε στο replay τι έχει γίνει. Είναι δίπλα-δίπλα και ο Μπότας πάει να βουτήξει εδώ στα φρένα. Ακουμπάνε και θα βγει εκτός πίστας. Καταστροφή για τις Mercedes. Καταστροφή για τις Mercedes. Τεράστιο δώρο για εμάς αυτό. Ο Μπότας φυσικά θα έμπαινε στα pit. Ενώ ο Leclerc πάει να βουτήξει από την εξωτερική. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Δεν θέλουμε να τον αφήσουμε να περάσει και θα αμυνθούμε εδώ πέρα. Θα μείνουμε μπροστά. Έρχεται δίπλα μας στην εσωτερική. Θέλουμε να έχουμε καλύτερο traction εδώ στην έξοδο. Αλλά ο Leclerc είναι πολύ πιο γρήγορο στο traction. Θέλουμε να βουτήξουμε εδώ στα φρένα. Ίσως έχουμε την εσωτερική και θα το καταφέρουμε. Θα μείνουμε μπροστά πολύ ωραία στον 23ο γύρο. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την θέση. Ουσιαστικά είναι δεύτερη θέση μέχρι στιγμής. Ενώ ο Hamilton μπροστά έχει καταφέρει να βγάλει τον Μπότας από την διεκδίκηση ουσιαστικά, αλλά δεν πήγαινε για διεκδίκηση φυσικά ο Μπότας, απλά είχαν μάχη μεταξύ τους και δεν τον άφησε καθόλου ο Φινλανδός τον teammate του. Και από ό,τι θα δείτε, ο Χάμιλτον μπαίνει στα pit. Ο Χάμιλτον έπαθε ζημιά από την επαφή. Καταστροφή, καταστροφή για τις Mercedes, ολική καταστροφή και οι δύο χαμένοι από αυτό. Ο Χάμιλτον χάνει τη νίκη. Και αυτή τη στιγμή την νίκη θα την πάρει ο Λεκλέρ καθώς μας περνάει. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και έρχεται και ο Αλόνσο να περάσει. Ουσιαστικά είμαστε στην τρίτη θέση εάν περάσει ο Αλόνσο τώρα, αλλά δεν θα τον αφήσουμε να το κάνει. Προφανώς δεν θα τον αφήσουμε να το κάνει. Πάμε για δεύτερη θέση. Το καλύτερό μας αποτέλεσμα είναι η τρίτη, θυμίζω, στην Σιγκαπούρη. Και θέλουμε να κρατήσουμε την δεύτερη με έναν, όπως αναμένεται, συναρπαστικό αγώνα στο Μεξικό. Μπότας και Φέτελ μπροστά χρωστάνε και οι δύο πιτ. Ο Λεκλέρ έχει περάσει καθαρά μπροστά και είναι ο ταχύτερος αυτή τη στιγμή στην πίστα. Θα έχει τεράστιο αβαντάζ και η μόνη μας ελπίδα είναι να τον καθυστερήσει ο Μπότας μπροστά, εάν έχει και ζημιά, πράγμα που δεν θα γίνει. Ο Μπότας μπήκε στα πίτ να κάνει την αλλαγή του και έχουμε πλέον απόσταση 4,3 από τον Σαρλ Λεκλέρκ. Ο Αλόνσο μας πιέζει στα 4 δέκατα η διαφορά και σπάμε τον αέρα όσο μπορούμε, αλλά θα περάσει πολύ εύκολα ο Ισπανός από την εσωτερική. Θέλουμε να μείνουμε στο DRS του μπας και μπορέσουμε να τον ξαναπεράσουμε μετά. Αλλά φαντάζει λίγο δύσκολο, έχει πιο φρέσκα ελαστικά από εμάς για περίπου 7 με 8 γύρους. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μένουμε στην τρίτη θέση μέχρι στιγμής και έχουμε άλλο ένα βάθρο στα χέρια μας. Αλλά άμα δείτε, ο Πέρες είναι στα 2,5 δευτερόλεπτα και θυμίζω έχει Red Bull, που σημαίνει ότι μας κόβει 1,5 με 2 δευτερόλεπτα στον γύρο. Έχει και τα φρέσκα medium, τα οποία θα του δώσουν ακόμα περισσότερο χρόνο. Εμείς, εφόσον έχουμε δυνατό δεύτερο σέκτορ, θα μείνουμε στο DRS του Φερνάντο Αλόνσο και θα μας τραβήξει λίγο σε αυτή την ευθεία. Αλλά για να δούμε με το 20, κάτω από 20% η DRS μας έχει απομείνει, τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Το κάψαμε όλο μπάς και μπορούσαμε να αμυνθούμε από τον Leclerc και τον Ισπανό μπροστά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε τίποτα. Έχει πολύ καλύτερη τελική το AI στις ευθείες. Οπότε μπαίνουμε στον 21ο γύρο, απομένουν 7 γύροι για να κρατήσουμε αυτό το βάθρο. Ο Πέρες είναι ο μόνος που μπορεί να μας το κλέψει αυτή τη στιγμή. Στο 1,4 διαφορά και μειώνεται πολύ γρήγορα. Ο Χάμιλτον πίσω στα 11 δευτερόλεπτα έχει μειώσει όσο μπόρεσε την χασούρα και θα είναι στην 5η θέση. Σίγουρα δεν μπορεί να μας περάσει ο Χάμιλτον, αλλά ο Πέρες είναι
ένας παραπάνω λόγος ανησυχίας για το δεύτερό μας μάτρο στην φετινή σεζόν. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες, είχαμε και στην Αυστρία κάποια, μια μικρή ευκαιρία αφού κάναμε το λάθος. Είχαμε στην Ολλανδία άλλη μια ευκαιρία αλλά κάναμε και εκεί λάθος. Το πήραμε εν τέλει στη Σιγκαπούρη και τώρα πάμε για το δεύτερο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Μόνο τη Σαουδική Αραβία μπορώ να σκεφτώ για βάθρο, ίσως και νίκη, γιατί έχουμε καταιγιστικό ρυθμό. Άμα έχετε δει και το κοοπ, ενώ ο Πέρες περνάει πολύ εύκολα στον 31ο γύρο. Δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να του παίξουμε άμυνα. Είχαμε και τον DRS μπροστά από τον Αλόνσο, ο οποίος μας τράβαγε, αλλά τώρα είμαστε πίσω και από τον Πέρες. Χάνουμε το βάθρο. Βέβαια, επιλέξαμε να αφήσουμε τον Πέρες εδώ και να μην παίξουμε άμυνα. Μπας και μπορέσει να περάσει τον Αλόνσο και με τα πιο φρέσκα medium που έχει να τον ανοίξει να τον πετάξει βασικά εκτός DRS εδώ στο δεύτερο sector. Αλλά πρώτα πρέπει να περάσει και μετά να γίνει αυτό. Να δούμε αν θα τα καταφέρει ο Μεξικανός στον αγώνα της πατρίδας του. Είναι στο βάθρο, το θέλει πολύ φανταζόμαστε, και θέλει και ακόμα και περισσότερο μια δεύτερη θέση. Η νίκη φάνταζε όνειρο για τον Πέρες, αλλά δεν θα την πάρει. Ο Λεκλέρκ ήταν απίστευτος σήμερα και πολύ τυχερός φυσικά με την ατυχία ουσιαστικά του Χάμιλτον. Ο Μπότας έφταιγε φυσικά γι' αυτό, βούτυξε στα φρένα και τον οδήγησε σε ζημιά και σε σπιν του Μπότας. Όπως και να έχει, μένουμε στον DRS, αλλά η διαφορά έχει ανοίξει στα 9 δέκατα και τώρα θα κάψουμε overtake, μπας και μπορέσουμε να μείνουμε κοντά στον Πέρες, ο οποίος μας πετάει εκτός DRS με την απίστευτη τελική που έχει. Αλλά δεν θα περάσει τον Αλόνσο εδώ. Αν τα καταφέρει στην επόμενη ευθεία, έχει καλός. Αλλά φαντάζει πολύ δύσκολο, είναι μικρή ευθεία για να γίνει κάποιο προσπέρασμα. Και ο Πέρες είναι 4 δέκατα μακριά από τον Αλόνσο. Μάλλον δεν θα τα καταφέρει. Πράγματι, μένει πίσω. Και πολύ καλό αυτό για τον Αλόνσο. Κακό νέο για εμάς. Στον 33ο γύρο θα έχει άλλη μια ευκαιρία ο Μεξικάνος για να περάσει την τελευταία κίνηση της τερματισμού. Και νομίζω εδώ πέρα θα μπορέσει να το κάνει. Θα αλλάξει γραμμή τώρα για να πάει από την εσωτερική. Όχι, δεν θα το κάνει. Θα μείνει πίσω για ακόμα μια φορά. Αλλά αυτό τον καθυστερεί και θα μας βοηθήσει να τον πλησιάσουμε στα φρένα. Θα έχουμε τον DRS φυσικά. Είναι διπλή η ζώνη. Όποιος παίρνει DRS στην πρώτη, στην ευθεία κίνηση τερματισμού, έχει και στην δεύτερη. Δεν μπορεί να περάσει ούτε τώρα. Θα πάει στον 34ο γύρο όμως τώρα, που θα αρχίσει να πλησιάζει. Είχε κρατήσει και η DRS για την επίθεση του. Ο Αλόνσο τα έχει κάψει όλα. Τα κάψε όλα ο Αλόνσο. Και πρέπει να μείνει να παίξει άμυνα. Θα πάει από την εσωτερική. Ο Πέρες μένουν δίπλα-δίπλα για την στροφή. Αλλά με μια βουτιά ο Πέρες θα περάσει μπροστά. Αυτό μας ευνοεί λίγο και θα μειώσουμε στα 5 δέκατα τη διαφορά. Θέλουμε να προσπαθήσουμε να μείνουμε κοντά για να περάσουμε, αλλά φαντάζει πολύ δύσκολο. Αν δεν καταφέρει να πετάξει ο Πέρες τον Αλόνσο από τον DRS, δύσκολα θα μπορέσουμε να πάρουμε την τρίτη θέση. Είμαστε βέβαια στην τέταρτη. Ο Μπότας μένει στην πέμπτη. Έχει περάσει αυτό τον Χάμιλτον. Και ο Lewis Hamilton είναι στην 6η, 5-6 για τις Mercedes από εκεί που είχαν το 1-5 λογικά, 1-5 μπορεί και 1-4 αν μας παίρναγε ο Bottas. Ενώ ο Russell είναι εκτός αγώνα και εμείς μένουμε στον DRS του Alonso, αλλά ο Πέρες δεν κατάφερε να τον πετάξει. Έχει DRS ο Alonso και θα μειώσει την διαφορά από τον Πέρες, και αν έχει στην ευθεία εκείνης θερματισμού νομίζω ίσως και να είναι game over για εμάς. Να δούμε αν θα το πάρει. Αν το πήρε, έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Λογικά το πήρε, η διαφορά ήταν κάτω από το δευτερόλεπτο. Έχουμε την κίτρινη σημαία για τον Ράσελ και ο Αλόνσο. Τώρα θα δούμε, έχει DRS δυστυχώς. Είναι game over, μας βγάζει εκτός δευτερολέπτου και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πλέον. Πλησιάζει κατά πολύ τον Πέρες στα 5 δέκατα η διαφορά. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Τέταρτη θέση. Εάν είχαμε κάνει μια καλύτερη κίνηση και είχαμε περάσει τους περισσότερους οδηγούς που μας καθυστέρησαν μπροστά με την επαφή του Αλόνσο και του Σάινθ, μπορεί και να ήμασταν πιο μπροστά τώρα και να μιλάγαμε ακόμα και για νίκη, εάν ήμασταν μπροστά από τον Λεκλέρ φυσικά. Όπως και να έχει, τέταρτη θέση από ό,τι φαίνεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ο Αλόνσο μας έχει πετάξει εκτός DRS στον 36ο γύρο. Έχουμε και τα πυροτεχνήματα. Ο Λεκλέρ κερδίζει τον Grand Prix του Μεξικού. Δεύτερος ο Πέρες στον αγώνα της πατρίδας του. Τρίτος ο Αλόνσο. Και εμείς ερχόμαστε να πάρουμε μια πολύ πολύ δυνατή τέταρτη θέση. Βέβαια, θέλαμε βαθρό. Και driver of the day δεν θα είμαστε εμείς. Θα είναι ο Λάντο Νόρις, ο οποίος έκανε εξαιρετικό αγώνα από την τελευταία θέση και κατάφερε να μπει στους βαθμούς. Τέταρτη θέση λοιπόν. The thin air here in Mexico City makes this event a brutal one for these Formula One cars.
but this team have done a fantastic job to make it to the checkered flag and take a well-earned victory. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Ferrari are at it again, an excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Νίκητης λοιπόν ο Charles Leclerc, θα έχουμε ανακατατάξει φαντάζομαι στον βαθμολογικό πίνακα, και το καλό είναι ότι πρέπει να περάσαμε τον Yuki Tsunoda, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος αντιπαλός μας στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Για να δούμε την ολοκληρωμένη κατάταξη και να πάμε και στις βαθμολογίες για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Σχετικά μεγάλο, είχε πολλά συμβάντα ο αγώνας, πάρα πολλά πράγματα. Οι Mercedes ουσιαστικά μας δωρήσανε την τέταρτη θέση, ενώ θα μπορούσαν να ήταν έκτη. Για να δούμε τι γίνεται. Εμείς στην τέταρτη, Μπότα στην πέμπτη, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Φέτελ, όγδος ο Γκασλί, ένατος ο Στρόλ, δέκατος ο Λάντο Νόρις, και ο Verstappen είναι εκτός βαθμών με το δύσκολο αγώνα που έκανε. Πήρε βέβαια τον ταχύτερο γύρο. Και αυτό επιτρέπει στον Μπότας να μειώσει στους 24 βαθμούς. Θα μπορούσαν να ήταν περισσότεροι αν δεν είχε κάνει την χαζομάρα που τη βουτιά ουσιαστικά στον Χάμιλτον. Εμείς περνάμε τον Τσουνόντα 48 βαθμοί και πλησιάζουμε τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Θα έχουμε μια ευκαιρία στη Σαουδική Αραβία, ενώ μένουμε και 8η στους κατασκευαστές. Θα έχουμε μια ευκαιρία στη Σαουδική Αραβία για να πάρουμε ακόμα και νίκη. Μείνετε συντονισμένοι, ο επόμενος αγώνας είναι η Βραζιλία, μετά Αυστραλία και μετά Σαουδική Αραβία. Έρχεται και co-op, οπότε μέχρι τα επόμενα βίντεο να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!